Την ερχόμενη Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου, και μετά από πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, επισκέπτεται την περιοχή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Πάνος Αλεξανδρής. Στον κύριο Γενικό θα τεθούν εκ μέρους του Συλλόγου διάφορα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την ανέγερση δικαστικού μεγάρου, και βέβαια θα συναντηθεί και με τους δικαστές και με τους εισαγγελείς, καθώς και με τους δικαστικούς υπαλλήλους. Μία ουσιαστική συνάντηση όμως για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Ευαγγελίου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μία πολύ ουσιαστική συνάντηση, μία πολύ ουσιαστική επίσκεψη. Δεν ξέρω αν σας πήρε πολύ χρόνο ώστε να πείσετε το Γενικό Γραμματέα να επισκεφτεί την περιοχή μας. Είναι και λόγω των υγειονομικών μέτρων που τηρούνται για την πανδημία. Γι' αυτό το λέγω αυτό. Πώς τελικά φτάνει ο Γενικός Γραμματέας την Παρασκευή στην περιοχή μας? Ναι, κύριε Ευαγγελίου, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ένας ανώτερος θεσμικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στην ιεραρχία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παλαιότερα δεν υπήρχε υφυπουργός και ήταν ο δεύτερος. Τώρα έχουμε και υφυπουργό εδώ και κάμποσα χρόνια και είναι ο τρίτος στην ιεραρχία. Έχει πάρα πολλές τις αυξημένες αρμοδιότητες. Η θέση μας ως δικηγορικός σύλλογος ήταν να προσκληθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί αυτός εκ του νόμου προείσταται ενός ταμείου, το οποίο αποκαλείται Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων. Άρα λοιπόν ο τίτλος και ο μόνο του φορέα αυτού προμηνεί το λόγο για τον οποίο προσκαλούμε κατευθείαν τον ίδιο. Mm-hmm. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας ονομάζεται Πάνος Αλεξανδρής, είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Η επίσκεψή του εδώ, η πρόσκλησή του μάλλον εκ μέρους μας, δεν είναι ούτε πολιτική και πόσο μάλλον κομματική. Είναι αυστηρώς υπηρεσιακή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πάει να είναι πολιτικό πρόσωπο ο κύριος Αλεξανδρής και ενδεχομένως πιθανολογώ ότι θα υποστεί και πολλές ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τυχόν θα θέλουν να έχουν κάποια μαζί του συνέντευξη. Είχαμε σκοπό να έρθει ο κύριος Γενικός Γραμματέας ήδη από την προηγούμενη διοίκηση του συλλόγου μας, αυτή που έληξε το 2021 δηλαδή, αλλά όπως πολλά σωστά επισημάνατε, συνέβησε η πανδημία, έρθαμε πίσω. Φτάσαμε τέλη του 2021, τότε ήταν οι εκλογές του δικηγορικού συλλόγου και δεν θέλαμε να χρωματίσουμε τις εκλογές της αρχιερχίας δικές μας με την έλευση κάποιου υψηλά ισταμένου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Τώρα που εξέλιπαν αυτοί οι λόγοι, ήταν και πιο εύκολο να προσκληθεί εκ μέρους μας και φυσικά και από αυτόν ακόμα πιο εύκολο για να έρθει. Mm-hmm. Φυσικά εδώ έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι εγώ ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας συμμετέχω σε ένα συντονιστικό όργανο όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Είναι μια δεκαμελής επιτροπή, η οποία εκλέγεται αυτή η επιτροπή από πρόεδρος που αποτελείται, με αρχιερεσίες. Δηλαδή, εγώ εκλέχθηκα στην επιτροπή αυτή και μπορώ πλέον να πώς το λέμε πιο απλά, να μου σηκώνει τηλέφωνο πιο εύκολα. Σωστά. και να θέτεται και τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή πιο εύκολα, έτσι, για να το λέμε και αυτό. Ακριβώς. Επί του θέματος. Ναι. Το κύριο θέμα είναι αυτό που λέτε για ανέγερση δικαστικού μεγάλου. Εμείς εδώ στην Άρτα, ίσως γιατί μας κυνηγάει η μοίρα του πρωτομάστορα, της γυναίκας του πρωτομάστορα, δεν μπορούμε να θεμελιώσουμε ένα δικαστικό μέγαρο. Με συνέπεια να είμαστε από τις λίγες πόλεις της χώρας που δεν έχουν ένα ευπρεπές δικαστικό μέγαρο. Γι' αυτό εμείς τα δικά μας τα δικαστήρια τα λέμε δικαστικά κτίρια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσο απέχει το μέγεθος ενός κτιρίου από το μέγεθος ενός μεγάρου. Αυτό το λέμε χρόνια εδώ. Όλες οι διοικήσεις του συλλόγου αυτό το σκοπό έχουν. Πιστεύω ότι έχει οριμάσει πλέον η κατάσταση αυτή. Εμείς εδώ από την πλευρά μας ως σύλλογος έχουμε ερευνήσει μέσω της κτηματικής υπηρεσίας των δημοσίων κτημάτων εδώ στην Άρτα ποια είναι τα διαθέσιμα δημόσια ακίνητα. Mm-hmm. Γιατί δεν φτάνει να θέλεις να κάνεις ένα μέγαρο, πρέπει να προσφέρεις στο κράτος ότι υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα ακίνητα, τα δημόσια. Δεν απαγορεύεται η απολωτρίωση, αλλά καταλαβαίνετε το κόστος είναι διπλάσιο αν βάλουμε να απολωτρωθεί και ένα οικόπεδο.
Και φυσικά μιλάμε για μεγέθη πλέον που πρέπει να είναι κάποια στρέμματα. Mm-hmm. Μπορεί να θέλει τουλάχιστον 2 με 3 στρέμματα για να γίνει ένα ευπρεπές δικαστικό μέγαρο. Να έχει το χώρο πάρκινγκ, να έχει τις όλες υπηρεσίες. Επομένως, εδώ επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα μέσα στην πόλη, δημόσια, πάμε στις παρεφές της πόλης. Mm-hmm. Έχουμε εντοπίσει ορισμένα, έχουμε πάει στο κτηματολόγιο, πήραμε τα αποσπάσματα, τα οποία θα θέσουμε επιτάπητος με τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Mm-hmm. Βέβαια, εκεί δεν θα πάρθει η απόφαση πού θα γίνει το μέγαρο, αλλά ξεκινάει η διαδικασία. Όπως λέμε εδώ στον τόπο μας, θα μπει το νερό στο αυλάκι. Σωστά. Μαγιά. Επίσης, δεν ξέρω αν σας κουράζω, αν θέλετε να καθόλου. Πρέπει να μάθουμε κι εμείς το τι σχεδιάζεται και πώς θα γίνει. Ναι. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο θα θέσουμε την ευκαιρία που έχει εδώ ο Γενικός Γραμματέας, είναι μια θέση την οποία έχουν πάρει προ καιρού. Βέβαια, αυτός δεν είναι ο αρμόδιος, είναι άλλοι παράγοντες, αλλά θα το πούμε και σε αυτόν, επειδή είναι από τους ανώτερους θεσμικούς παράγοντες. Είναι η ίδρυση αγροτικών φυλακών στην Άρτα. Το λέω πάλι αγροτικών φυλακών, μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία φυλακών. Είναι εκεί που υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι είναι για πιο ήπια δικήματα. Και εκτείουν την ποινή τους καλλιεργώντας. Κρατικές εργασίες. Εδώ προσφέρεται ο τόπος σε εμάς. Έχουμε την πεδιάδα της Άρτας εδώ. Προσφέρεται αυτή, να γίνει αυτή η αγροτική φυλακή. Mm-hmm. Αυτό θα μου πείτε, έτσι πάμε μπροστά. Είναι ανάπτυξη η αγροτική φυλακή. Για μας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο θα συντελέσει πάρα πολύ στη μεγάλη ανάπτυξη του νομού. Είναι όμως ακόμα μια έτσι υπηρεσία, θα έλεγα, να σκεφτείτε ότι αυτοί οι κρατούμενοι, είπαμε, είναι ήπιας μορφής για αδικήματα, θα έχουν επισκέψεις από συγγενείς, θα έχουν από φίλους. Υπάρχει δηλαδή κάποια κινητικότητα όταν έχεις μια αγροτική φυλακή εδώ. Θα απασχοληθεί κόσμος, έτσι, θα είναι φύλακες, θα είναι γραμματείες και όλα αυτά. Αν δεν είναι αρτινοί, θα προσθεθούν από αλλού, θα μένουν εδώ πέρα. Δεν θα υπάρχει κάποια κίνηση. Mm-hmm. Είναι και αυτό το οποίο θα θέσουμε στον κύριο Γενικό Γραμματέα. Τα υπόλοιπα είναι αυστηρώς υπηρεσιακά, θα κουράσουν εσάς και τους τηλεθεατές. Αναφέρουμε δηλαδή τώρα. Μία ερώτηση, κύριε Νικολάου. Σε όλο αυτό το σχεδιασμό, σε όλη αυτή την πρόταση την οποία σχεδιάζεται για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στις παρυφές, όπως είπατε ο ίδιος, της πόλης, έχετε βρει δηλαδή κάποιους χώρους. Θα ζητήσετε, θα ανοίξετε τα χαρτιά σας στους τοπικούς άρχοντες, προκειμένου και εκείνοι με τη δική τους σειρά να βοηθήσουν και να στηρίξουν και να ενισχύσουν, αν θέλετε, το δικό σας αίτημα. Φυσικά. Εφόσον πάρουμε το πράσινο φως ότι στην Άρτα θα αναγερθεί δικαστικό μέγαρο και θα γίνει κάπως αυτά τα 2-3 κίνητα που έχουμε. Άρα σας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να αποσπάσετε από το Γενικό Γραμματέα την υπόσχεση, θα έλεγα εγώ, τη δέσμευση. Τη δέσμευση ότι θα γίνει, ότι μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Και μετά θα προχωρήσετε. Ναι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι το ίδιο. Δεν πάμε εμείς στην Αθήνα για να το ζητήσουμε. Έχετε αυτό εδώ. Σωστό. Δηλαδή, έχει μια προεργασία εδώ. Δεν έχει χρειάζεται δηλαδή από παρθενογέννηση. Ναι. Έγινε αυτή η προεργασία και θα έρθει εδώ να κουβεντιάσουμε, θα έλεγα, επί ίσης όρης. Είναι φιλοξενούμενός μας, εντάξει. Θα του θέσουμε τα πάντα και θα καταλάβει και αυτός, θα κατανοήσει. Στο επαγγελμά του είναι δικηγόρος, βέβαια, έτσι, ο κ. Ναι. Αλεξανδρής. Mm-hmm. Και μάλιστα στο ποινικό δίκαιο ήταν κυρίως ασχολείτο. Mm-hmm. Αυτό που λέτε τώρα τις παρυφές μπορεί να συνδύει τους τηλεθεατές σας, γενικά τους συμπολίτες μας εδώ. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δημόσια οικόπεδα εδώ. Πού να γίνει? Το παλιό εκεί δικαστικό κτίριο στην οδό Μανέγα δεν αρκεί. Είναι, καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα μικρό δρόμο, μικρό πλάτος. Μιλάμε για σύγχρονα κτίρια. Μιλάμε για κτίρια 50 ετίας εδώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μπορώ να σας πω κιόλας, τώρα να σας κάνω μια, να σας πω ένα μόνο χάρη. Για να θέσουμε οικόπεδο που είναι εδώ στην Άρτη, είναι από το ΚΤΕΛ, το σημερινό, μέχρι εκεί που είναι τα γήπεδα του τένις. Αυτό είναι δημόσιο οικόπεδο. Δεν λέμε θα γίνει εκεί. Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, τη λέμε παρεφέ της πόλεως. Ναι. Αυτό δηλαδή εκεί πέρα είναι δημόσιο, είναι ο χώρος πρασίνου. Εκεί, ναι. Αν μπορεί και είναι γεωλογικός. Γιατί αυτό όμως κάτι λέγανε όταν συζητιόταν, ξέρετε, το ΤΑΙΠΕΔ και κάποια οικόπεδα τα οποία είναι μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ. Είχε αναφερθεί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δημοτική έκταση. Ναι, ακριβώς. Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα για τη λέξη παρυφές. Είναι διαθέσιμο αυτό, έχει την κυριότητα το δημόσιο, δεν είναι καταπατημένο, έχει αυτό σημασία. Τη χρήση του έχει ο Δήμος Αρτέων. Ναι. Φυσικά ο Δήμος Αρτέων θα απαραιτηθεί από τη χρήση φυσικά για ένα μέγαρο για δικαστικό στην πόλη μας. Δεν θα πει το όχι, προφανώς. Εξάλλου ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι θα είναι μπροστά μας, επισκεφτήκαμε και αυτόν, όπως και τον κύριο Ψαθά επισκεφτήκαμε.
σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού μας Συλλόγου. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ: ο Δικηγορικός Συλλόγος δεν είναι γίνει μέγαρα, δεν θα είναι ο φορέας του έργου, ούτε όχι, ο κύριος βέβαια του έργου. Όχι, βέβαια. Θα είναι το κράτος το επίσημο. Θα είναι. Ναι. Δηλαδή, η αίτηση, τα επίσημα έγγραφα θα γίνονται μέσω του δικαστηρίου, του Πρόεδρου Πρωτοδικών. Αυτός είναι ο προϊστάμενος των δικαστικών υπηρεσιών στην Άρτα. Απλώς εμείς εδώ, επειδή εμείς βιώνουμε το πρόβλημα, εμείς και οι δικαστικοί πάλι προφανώς. Εμείς είναι εκεί που το δούμε. Ζούμε δηλαδή τώρα, έχουμε κατά μέσο όρο 40 χρόνια να είμαστε καλά δικηγορίας. Ο καθένας μας δικηγόρος. Εμείς εδώ βιώνουμε το θέμα αυτό. Οι δικαστές, οι φίλοι μας δικαστές έρχονται και παρέρχονται. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Και φυσικά, συγγνώμη, παρέλειψα, οι πολίτες. Οι πολίτες είναι οι πρώτοι οποίοι. Και οι πολίτες ζητούν η απόδοση της δικαιοσύνης να γίνεται σε ένα. Πρώτα είναι οι πολίτες. Στα παραλήψή μου και ζητάω συγγνώμη αυτό από τους συμπολίτες μας. Αυτοί πρώτα εξυπηρετούνται και μετά εμείς. Λοιπόν, εμείς θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Βεβαίως μετά και από τη δική σας ενημέρωση και ελπίζουμε την Παρασκευή να μας δοθεί η δυνατότητα ή φυσικά, να μας. Θα φροντίσουμε και εμείς. Να φροντίσετε να έχουμε κάποιες δηλώσεις κι εμείς από το Γενικό Γραμματέα. Θα πούμε ότι έχουμε, αφού τελειώσουν όλες οι επισκέψεις και οι περιηγήσεις εδώ στους χώρους, εμείς έχουμε κοινή συνεδρίαση, το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου, με τον κύριο Γενικό Γραμματέα και τη συνεδρία του, σε ημιόρροφο κεντρικό ξενοδοχείο στην πόλη μας. Ωραία. Οπότε εκεί θα κάνουμε και κάποιες δηλώσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ καλό βράδυ. Μου δώσετε την ευκαιρία. Να είστε καλά. Γεια σας.